Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την εκδήλωση που διοργάνωσαν η Συμμαχία Πολιτών, το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων με αφορμή την 56η επέτειο ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην 3η Οκτωβρίου στην αίθουσα Πάλας στην Λευκοσία. Παρουσιαστής και συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Γιάννης Νικολάου. Ο κύριος Νικολάου, αφού έκανε ένα πατριωτικό χαιρετισμό στην εισαγωγή του, τόνισε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία και η συνέχισή της και να μην επιτραπεί σε όσους έχουν βλέψεις για αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του δημοσιογράφου Γιάννη Νικολάου. Χρόνια πολλά Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία γεννιέται το 1960. Έστω με την μορφή που όλοι γνωρίζουμε και τον βασιλευοδιαιρετικό τρόπο των Εγγλέζων. Και μόλις 3 χρόνια μετά εκδηλώνεται η Τουρκανταρσία με τις καταστροφικές συνέπειες και επιπτώσεις. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Στην Κύπρο εγκαθίσταται η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Συνομιλίες που διεξάγονται από το 1968 μέχρι το 1974 δεν τελεσφορούν. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. 1974, προδοτικό πραξικόπημα, βάρβαρη ηταμή τουρκική εισβολή, δεύτερος Ατήλας, καταστροφή, ξεριζωμός, νεκροί, αγνοούμενοι, μαυροφορεμένες μάνες, πόνος, απελπισία, απόγνωση. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Έκτοτε κατοχή, διαμελισμός, εκδίωξη εγκλωβισμένων, 1000 μύρια κύματα. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. 1983, ανακήρυξη του παράνομου μορφώματος του ψευδοκράτους. Η χαρακιά στην πλάτη του πενταδαχτύλου εμάς σου απληγεί στην καρδιά και την ψυχή μας. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. 2002, σχέδιο Ανάν. Ντεσότη, χάνει, ανανάδες και άλλα φρούτα. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. 2004, βροντερό όχι στο δημοψήφισμα. Παρά τις απειλές για μικρασιατική καταστροφή και άλλα πλήστα όσα περί εξαφάνισης μας από τον χάρτη. Μπαν, Ντάουνερ, Άιντα, Μέρκελ, Μπάιντεν και λοιποί άσπονδοι. Επιβιώσαμε, γιατί είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μετά κρίση και τρόικα και περαιτέρω εξαθλίωση και πιέσεις και απειλές. Κι όμως επιβιώνουμε, γιατί έχουμε ακόμη την Κυπριακή Δημοκρατία. Φίλε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Κόμματος, φίλε Πρόεδρε της ΕΔΕΚ, φίλε Πρόεδρε της Συμμαχίας Πολιτών, φίλε Πρόεδρε του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, συμπολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι άσπονδοι εχθροί και φίλοι μας που φαίνεται πως τελικώς συνειδητοποιούν πως ζώσας και λειτουργούσας της Κυπριακής Δημοκρατίας η δουλειά τους δεν γίνεται, έχουν βαλθεί να σκαρφίζονται τι και τι με μοναδικό στόχο την κατάλυσή της, που θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες για να μπουν και να επιτελέσουν τα άνομα γεωστρατηγικά, ενεργειακά και άλλα σχέδιά τους. Ας μην τους το επιτρέψουμε. Φίλες και φίλοι, τούτων λεχθέντων, θα ήθελα ευγνωμόνως να καταθέσω ενώπιον σας απόψε ότι θεωρώ την εδώ παρουσία μου και το δικαίωμα να βρίσκομαι σε αυτό το βήμα ως κορυφαία στιγμή της δημοσιογραφικής, συγγραφικής και όποιο άλλο τρόπο πολιτικής συμμετοχής μου στα κοινά. Και εκφράζω εκ βάθους καρδίας ευχαριστίες προς τα 4 κόμματα που συνεργάζονται ως διοργανωτές της απόψινης εκδήλωσης, ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Οικολόγοι, που μου έκαναν την τιμή αυτή αναθέτοντας μου το καθήκον, αλλά δίνοντας μου ταυτόχρονα και το δικαίωμα να καταθέσω ταπεινά το μικρό μου λιθαράκι στην προσπάθεια για προστασία και διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Του υπέρτατου, αν όχι του μοναδικού όπλου που έχουμε για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της ύπαρξής μας σε τούτη την καταταλαιπωρημένη, αλλά θεϊκά πανέμορφη και αγιασμένη εσχατιά του ελληνισμού. Σε τούτη την μικρή μεν σε μέγεθος, αλλά ποικιλοτρόπως σημαντικότατη εσχατιά της Ευρώπης. Και σπέβδω να συμπληρώσω, για να μην θεωρηθεί από κάποιους που γυρεύουν αφορμές για να μας φορτώσουν διάφορα επίθετα, ότι δήθεν είναι ρατσιστική η προσέγγιση μου και διχαστικός και διχοτομικός δήθεν ο λόγος μου. Σπέβδω λοιπόν να προσθέσω ότι η αναφορά μου τούτη
αφορά και τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Ότι δηλαδή η διατήρηση της κυπριακής δημοκρατίας, η διάσωση της, γιατί δυστυχώς σε τούτο το σημείο κινδύνου έχουμε φτάσει, είναι εκ των όνου κάνευ και για τη συνέχιση της δικής τους ύπαρξης. Και πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν, όταν εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους, ότι αν κινδυνεύουν στα αλήθεια, κινδυνεύουν όχι από τους ελληνοκύπριους συμπατριώτες τους, αλλά από τις επιβουλές του κράτους των ομοεθνών τους, το οποίο τη βοηθεία ξένων ανέκαθεν απεργάζεται την κατάλυση του κυπριακού κράτους, προς όφελος όχι βέβαια των Τουρκοκυπρίων, αυτό άλλωστε μας το ξεκαθάρισε μια για πάντα ο Νταβούτογλου με το στρατηγικό του βάθος, αλλά των συμφερόντων της Άγκυρας, της επιδιώκουσας ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φίλες και φίλοι, είπα και στην αρχή και το εννοώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που είμαι απόψε μαζί σας και μάλιστα από του βήματος. Νιώθω όμως ταυτόχρονα και μεγάλη θλίψη. Και αυτό διότι ενώ έπρεπε τέτοιες επαιτειακές εκδηλώσεις να ήταν γιορτινές έως και πανηγυρικές, τιμή ένεκεν της μνήας εις την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού η ανακήρυξη του κράτους μας σηματοδοτεί την επίσημη απαλλαγή, έστω και όχι πλήρη και απόλυτη, από τον αγγλικό ζυγό και απόκτηση για πρώτη φορά στα βάθη των αιώνων ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Ανταυτού λοιπόν, αντί να χαιρόμεθα και να πανηγυρίζουμε, αγωνιούμε. Φοβούμεθα για αυτήν τούτη την ύπαρξή μας και αγωνιζόμεθα για επιβίωση. Ο τέμπορα. Και η απόψινή εκδήλωση, αντί για χαρακτήρα γιορτινό και πανηγυρικό, έχει περισσότερο υφή μάζοξης για διατράνωση της αποφασιστικότητας μας να αγωνιστούμε για επιβίωση. Να παλέψουμε ώστε να παραβολέψουμε στις επόμενες γενιές αυτό που δικαιούνται. Διότι φίλες και φίλοι, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, όλα όσα εμείς σήμερα διαχειριζόμαστε και πρωτίστως νυν το υπέρτατο αγαθό, το κράτος μας, την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι μόνο κληρονομιά από τους προγόνους μας, αλλά κυρίως δανεικά από τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Και είναι χρέος μας προς τους προγόνους και αναφερόμενοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, ας μην ξεχνούμε ότι κάποιοι από τους προγόνους που αγωνίστηκαν για αποτείναξη του αγγλικού ζυγού είναι οι σέτης ζώντες και μας παρακολουθούν από κοντά. Αλλά χρέος εις το πολλαπλάσιο είναι και προς τις επόμενες γενιές να διαφυλάξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και να τους την παραδώσουμε ζώσα και λειτουργούσα. «Εις γαρ Ιωνός άριστος φίλτατη, αμήνεστε περιπάτρης». Και αν δεν είμαστε ικανοί να παραδώσουμε στους απογόνους μας πατρίδα πλέρια ελεύθερη, ας τουλάχιστον μην τους στερήσουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουν εκείνοι κάποια στιγμή την απελευθέρωση. Ας μην τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα επιτρέποντας την κατάλυση και τον θάνατο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα εις το όνομα ενός πουκάμισου αδιανού, όσο φανταχτερά κι αν είναι τα χρώματά του, με όσα μπιχλιμπίδια κι αν το έχουν στολίσει οι επιτίδιοι που προσπαθούν να μας τον παξώσουν, μόνο και μόνο για να απεκδηθούμε το γνήσιο αυτό που φορούμε και το οποίο φέρει ένα χρυσοπράσινο μονόγραμμα στο μέρος της καρδιάς. Κάπα Δέλτα. Αγαπητοί φίλοι, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος μου είχε εκμυστηρευτεί κάποτε πως ένας Βρετανός, παρακαλώ, διπλωμάτης, σε μια έξαρση ειλικρίνειας, του είχε πει πως στον δύσκολο και άνισο αγώνα που διεξάγουμε, ίστατο ανάχωμά μας είναι η υπογραφή μας. Και επίτηδες επικαλούμε αυτή την κουβέντα του αείμνηστου Τάσου, διότι αισθάνομαι, διαβλέπω, ορώ, ότι η ώρα είναι στή που εις ημών τους ώμους πίπτει το τεράστιο βάρος να υπερασπιστούμε αυτό το ίστατο ανάχωμα και συνειδητοποιώντας ότι νυν υπερπάντων ο αγών να μην επιτρέψουμε και τούτο πάση θυσία την άλωση του οχυρού που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Ας αντυχεί εσαΐ και έως την ώρα της απελευθέρωσης, της γνήσιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, ας έως εκείνη την Άγια ώρα λοιπόν αντυχεί στην ψυχή μας και όχι μόνο στα αυτιά μας η ιστορική ρίση του αείμνηστου Τάσου. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο και δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς λόγο διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και όλα αυτά έναντι κενών παραπλανητικών δίθεν προσδοκιών, έναντι της ανεδαφικής ψευδέστησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
ας αντυχεί, φίλες και φίλοι, στην ψυχή μας η ιστορική παρακαταθήκη του Τάσου. Σε καλό να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου. Επίσημος καλεσμένος ήταν και ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος συγγραφέας, αλλά και θερμός υποστηρικτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σενέρ Λεβέντ. Ο κύριος Λεβέντ έχει κάνει αγώνες για την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει υποστεί διώξεις από το καθεστώς του ψευδοκράτους, αλλά περιμένει πιστός στις αξίες και στα ιδανικά της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του κύριου Λεβέντ από τον Γιάννη Νικολάου και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Σενέρ Λεβέντ, το οποίο ήταν στα τουρκικά με ακόλουθη ελληνική μετάφραση. Επανέρχομαι σε αυτό που τόνισα εξ αρχής, ότι οι επισημάνσεις μου αφορούν και τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Τους τουρκοκύπριους, όχι τους επίκους. Και το διευκρινίζω, αν και δεν έπρεπε να είναι απαραίτητο, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, ακόμα και τα αυτονόητα δεν είναι διασφαλισμένα. Και θέλω να επενδύσω, αν θέλετε, με τους στίχους αυτούς του Ναζίμ Χικμέτ και την παρουσία ανάμεσά μας του φίλου, συνάδελφου, δημοσιογράφου, συγγραφέα, αλλά και αγωνιστή για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σενέρ Λεβέντ. Γιατί αν κάποιους από εμάς αφορούν μια η στίχη του Ναζίμ Χικμέτ, αν ληφθεί υπόψη ο πραγματικός ρόλος του κατοχικού καθεστώτος, καθώς και η δαμόκλειος πάθη που επικρέμεται επί των κεφαλών των πατριωτών Κυπρίων, τουρκοκυπρίων, για αυτούς οι στίχοι του έχουν εφαρμογή στο πολλαπλάσιο. Sevgili meslektaşım, sevgili kardeşim, bu gece bizlem olduğundan çok mutluyuz. Bu çok cesur, çok önemli bir hareket. Bu nedenle Nazım Hikmet'in sözleri ile sana hoş geldiniz diliyorum. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Kardeşim Şener. Ben size yazılı bir konuşma okuyacağım. Σας διαβάζω μια γραπτή ομιλία. Ancak yazılı konuşmaya pek alışmadım. Δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω γραπτές ομιλίες. Onun için burada birkaç sözde yazılı olmayan birkaç sözde size söylemek istiyorum. Και αυτό θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια που δεν είναι γραμμένα. Yazılı olunca çok resmi oluyor konuşmalar. Όταν είναι γραπτή ομιλία γίνεται κάπως επίσημη. Ben resmi şeyleri pek sevmem. Εγώ δεν συμπαθώ την επισημότητα. Çok süslü sözleri de sevmem. Δεν μου αρέσουν τα λόγια που στολισμένα λόγια. Tabii ki size Rumca olarak hitap etmek isterdim bu topluluğa burada. Θα ήθελα να σας μιλήσω στην ελληνική γλώσσα. Ancak ne yazık Rumca bilmiyorum ve bu da benim en büyük eksikliklerimden biridir. Όμως λυπούμε που δεν μπορώ να μιλήσω στην ελληνική γλώσσα και αισθάνομαι ότι είναι κάτι που μου λείπει πολύ. Ama bu da benim kabahatim değil. Βέβαια δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Çünkü ben Rumca öğrenmek istedim. Εγώ ήθελα να μάθω την ελληνική γλώσσα. Ancak seçmeli ders olarak lisede bunu aldım. Στο Λύκειο Λυσέ διάλεξα, επέλεξα την ελληνική γλώσσα. Bunu her zaman söylüyorum. Buradaki toplantılarda da çok söyledim. Το ανάφερα και άλλες φορές και άλλες συγκεντρώσεις αυτό που θα πω. Seçmeli olarak aldığımız ders Rumca'da 1963'te çatışmalar başlayınca yarıda kaldı. Η γλώσσα που επέλεξα τότε η ελληνική το 63 στο Λύκειο, μετά αμέσως άρχισαν οι διακοινωνικές ταραχές συγκρούσεις.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση για την 56η επέτειο ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο ακαδημαϊκός ιστορικός κύριος Πέτρος Παπαπολιβίου, το οποίο προλόγησε ο δημοσιογράφος Γιάννης Νικολάου. Ο κύριος Παπαπολιβίου, στην ομιλία του, έκανε μια ιστορική αναδρομή από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας έως και τις μέρες μας. Εμείς θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του. Νομίζω πως οι διοργανωτές της απόψινής εκδήλωσης δεν θα μπορούσε να βρουν άλλον καταλληλότερο ως κύριον ομιλητή τούτης της σύναξης από τον Πέτρο Παπαπολιβίου, τον ακαδημαϊκό ιστορικό, ο οποίος γνωρίζει ενδεχομένως καλύτερα από τον καθένα την ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ελληνισμού, του Κυπριακού λαού και πολύ περισσότερο ο οποίος έχει αγαπήσει ως ολίγοι αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, την ιστορία και τους αγώνες του. Προσωπικά καταθέτω πως θεωρώ ευλογία κάθε φορά που βρίσκομαι δίπλα του στο βήμα μιας οποιασδήποτε εκδήλωσης, πόσο μάλλον της απόψινής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Πέτρος Παπαπολιβίου. Κύριε Πρόεδρε του ΔΥΚΟ, κύριε Πρόεδρε της ΕΔΕΚ, κύριε Πρόεδρε της Συμμαχίας Πολιτών, κύριε Πρόεδρε του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητές συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Να μου επιτρέψετε πρώτα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την τιμητική τους πρόσκληση να μιλήσω σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που οργανώνουν τα τέσσερα κόμματα ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Κίνημα Οικολόγων για την 1η Οκτωβρίου, τη μέρα που έχει θεσπιστεί να γιορτάζουμε και να τιμούμε την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, να μου επιτρέψετε να εκφράσω την ιδιαίτερη τιμή που νιώθω γιατί προηγήθηκε η ομιλία του Σενέρ Λεβέντ, ενός συνεπούς αγωνιστή και συνεπούς πατριώτη που υπερασπίζεται τις ιδέες του, την κυπριακή του ταυτότητα και την ελευθερία της έκφρασης εδώ και πολλές δεκαετίες σε συνθήκες και κάτω από δυσκολίες στις οποίες ελάχιστοι Κύπροι πολίτες θα άντεχαν να το κάνουν. Και είναι η τιμή στο πρόσωπό μου μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα και η ευθύνη βαριά, ώστε να μπορέσω να μιλήσω με την επιστημονική μου πάντα ιδιότητα του ιστορικού μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών για την ιστορία της χώρας μου. Γιατί η ιστορία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρότι μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1960 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, δεν έχει καμιά σχέση με τις ιστορίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών που απολαμβάνουν ήδη μερικούς αιώνες ελευθερίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε μόλις το 1960, ύστερα από έναν τετραετή εθνικό απελευθερωτικό αγώνα που ξεκίνησε και διεξήγαγε η ΙΟΚΑ με σκοπό την ένωση με την Ελλάδα και τελικώς οδήγησε στις συνθήκες της ανεξαρτησίας δεσμευμένης και με αρκετούς περιορισμούς τον Φεβρουάριο του 1959. Οι συνθήκες της Ζυρίχης Λονδίνου και η Κυπριακή Ανεξαρτησία έφεραν το τέλος της αποικιοκρατίας, αλλά δημιούργησαν ένα νέο κύκλο εσωτερικών προβλημάτων, ενώ αντίθετα οι εξωτερικές σχέσεις ήταν ενταγμένες στη λογική της ενδοσυμμαχικής, ενδονατοϊκής συνεννόησης. Οι συμφωνίες της ανεξαρτησίας δηλαδή και το πολύπλοκο σύνταγμα που θεσπίστηκε θεωρούσαν εκ των ουκ άνευ τόσο την πλήρη και διαρκή ομοφωνία Ελλήνων και Τούρκων και των δύο κοινοτήτων τους στην Κύπρο, αλλά και την ανάλογη σύμπλευση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ή, όπως επισήμανε τον Φεβρουάριο του 1959, ο ιστορικός ηγέτης της ΕΔΑ, του κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς, ο Ηλίας Ηλιού, οι συμφωνίες στηρίζονταν στην προϋπόθεση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα είναι στο διηνεκές σιαμιαίοι αδελφοί. Ο Ηλιού είχε προσθέσει προφητικά
ότι λόγω του ανισόρροπου συστήματος των τροχοπεδών και των εγγυήσεων, η Κύπρος καθίσταται από τώρα μια προκεχωρημένη ζώνη ελληνοτουρκικού πολέμου, μονίμου και παγίδου. Πιο ψύχρεμη αποτίμηση αποτελούν όσα γράφει ο Γάλλος ιστορικός Φρανσουά Κρουζέ για τις συμφωνίες της Κυπριακής Ανεξαρτησίας στο δίτομο έργο του για την Κύπρο. Η Τουρκία, έχοντας αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή και μάλιστα επιμένοντας σε μια ακραία θέση όπως η διχοτόμηση, μπόρεσε να απαιτήσει και να πάρει για τους Τουρκοκυπρίους ένα σύνολο από εγγυήσεις και προνόμια σχεδόν ανέλπιστο. Ενώ η Αγγλία διατηρούσε αυτά που ήθελε, την κυριαρχία πάνω στους θυλάκους των στρατιωτικών της βάσεων, και η Ελλάδα και κυρίως οι Ελληνοκύπροι σήκωναν το βάρος της συμβιβαστικής ρύθμισης που δεν ανταποκρίνονταν στους αρχικούς στόχους κανενός από τους πρωταγωνιστές. Ήταν δηλαδή, όντως, μια ανεπιθύμητη ανεξαρτησία που μπορεί να συμβίβαζε τις δύο εκατέρωθεν απαιτήσεις, από τη μια την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και από την άλλη το ταξίμ, τη διχοτόμηση, αλλά άφηνε τους μεν πολύ περισσότερο παραπονούμενους. Γι' αυτό και στους Έλληνες της Κύπρου ήταν έντονο το αίσθημα της απογοήτευσης για τη μη επίτευξη της Ένωσης και της αδικίας για το περιεχόμενο των συμφωνιών. Τα προβλήματα επιδίνωναν οι στρεβλώσεις του Κυπριακού Συντάγματος, όπου ενσωματώθηκαν οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης. Τα σπέρματα της διαίρεσης ήταν εφανή σε ένα κράτος με δυσανάλογα προνόμια στους Τούρκους Κυπρίους, το 18% του πληθυσμού. Αναχρονιστικές κληρονομιές και βαρύδια παρέμεναν επίσης η συνθήκη εγγυήσεως και η διατήρηση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Ολόκληρη την ομιλία του κύριου Παπαπολιβίου θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε στο κανάλι 244 στο Freeview, εντελώς δωρεάν, διαδικτυακά, αλλά και από το Roku Box, τη Sita UK, όλες τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, δεκάδες ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Το Hellenic TV πρωτοπορεί στην τεχνολογία και δημιουργεί το νέο application με την ονομασία Vision TV Net, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε με όλες τις κινητές συσκευές σας iOS και Android σε ολόκληρο τον κόσμο. Αμέσως μετά μην χάσετε τις ελληνικές ταινίες «Απαγωγή στα τυφλά» και ακολουθεί η κωμωδία «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης». Αύριο Σάββατο στις 7.30 μην χάσετε την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Με το φακό του Hellenic TV» που θα σας παρουσιάσει την εκδήλωση που διοργάνωσε το Famagusta Association με επίσημο καλεσμένο τον ομιλητή, τον ηγέτη των εργατικών Jeremy Corbyn. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή την ζωντανή μετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων του πρωταθλήματος Κόπα. Αυτή την Κυριακή θα παρακολουθήσετε τον αγώνα μεταξύ Μαρονιτών και Πάντελ στις 10.30 το πρωί, ζωντανά από το Wichmore Hill Cricket Club. Ενώ την Κυριακή το βράδυ στις 7.30 μη χάσετε την εκπομπή με τίτλο «Θέματα υγείας» που επιμελείται και παρουσιάζει γιατρός Κική Σονίδου. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Τη Δευτέρα μην χάσετε την εκπομπή «Ανάδειξέ το», που παρουσιάζει ποικίλα θέματα από διακεκριμένους Έλληνες επαγγελματίες. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Ακολουθεί η κωμωδία «Πρώτη νύχτα γάμου» και αμέσως μετά το «Ταξίδι της ζωής» με την Αγγίλου Πέσκου. Την Τρίτη στις 8 παρακολουθήσε την εκπομπή «Ποιητική ανθολογία» που επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Σούλα Ορφανίδου. Την Τετάρτη μην χάσετε την εκπομπή «Με το φακό του Hellenic TV» που θα σας παρουσιάσει τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου από το Σύνδεσμο Ελληνοορθοδόξων Κοινοτήτων και ο οποίος κύριος ομιλητής ήταν ο Προεδρικός Επίτροπος για Ανθρωπιστικά Θέματα Φώτης Φωτίου. Ακολουθεί η ταινία «Μετά την αμαρτία» και αμέσως μετά ακολουθεί ο αγώνας μεταξύ Μαρονιτών και Πάντελ σε επανάληψη. Την Πέμπτη παρακολουθήστε το Πολιτιστικό Ημερολόγιο, μια εκπομπή με πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που παρουσιάζει η Σουζάνα Καζάκα στις 8.
Στο σημείο αυτό, η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνου έφτασε στο τέλος της. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας περάσουμε να σας δώσουμε τις εκδηλώσεις των ερχόμενων ημερών. Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, το ΑΚΕΛ διοργανώνει σεμινάριο με ομιλητή τον συνταγματολόγο του Μάζου Τελεπή, τη 1 το μεσημέρι, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Το ίδιο βράδυ, ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνει την ετήσια χωροεσπερίδα του στην Κυπριακή Αδελφότητα. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την τουρκική πρεσβεία ενάντια στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια χωροεσπερίδα του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου Finsley στο Royal National Hotel. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται η ετήσια χωροεσπερίδα του Συνδέσμου Ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 7. Επίσης, στους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης αγιογραφίας και ζωγραφικής της Ήβης Ανδρέα Πατσιά. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος. Η διεύθυνση για το προσωπικό του Hellenic TV και οι συνεργάτες της εκπομπής μας σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Καληνύχτα σας.